μπορούμε σε ένα διαφορετικό σύστημα επιλογής τελεχών, αναφέρω μόνο όσον αφορά τους διευθυντές των σχολείων και των διευθυντών εκπαίδευσης. Αυτό που αφορά τους σχολικούς συμβούλους το αφήνουμε για μεγαλύτερη επεξεργασία και για λίγο αργότερα. Τα καινούργια ζητήματα που αφορούν τον νέο τρόπο επιλογής συμπυκνώνονται στο ότι υπάρχουν μοριοδοτούμενα προσόντα τα οποία υποβάλλονται στο PISDE και στα αντίστοιχα PISDE και PISDE. Ουσιαστικά τα PISDE και PISDE στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνουν κατάταξη, απλώς βάζουν τα μόρια σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν, βεβαίως την εγκυρότητα των οποίων ελέγχουν τα PISDE και τα PISDE. Και είναι μοριοδοτούμενα προσόντα η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και την κατάρτισή τους. Αυτά όλα συμποσούνται σε ένα 66% περίπου της συνολικής μοριοδότησης. Καταργείται η συνέντευξη, ξέρετε, η κατάργηση της συνέντευξης χρησιμοποιούνταν από την ΕΚΑΣ του πολιτική ηγεσία για επιλογές αρεστές. Εμείς αποποιούμεθα αυτό το λεγόμενο προνόμιο. Δεν θέλουμε να γίνει με αυτόν τον τρόπο και αναθέτουμε στον Σύλλογο Διδασκόντων όσον αφορά τους διευθυντές των σχολείων να αποφασίσουν με ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 1/3%, περίπου 33% του συνόλου των μορίων, και αυτή η γνώμη αναλογικά πηγαίνει στους υποψηφίους και προσμετράται. Υπάρχει βέβαια και ένα κατόφλι 20%, κάποιος δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώσει την προτίμηση του 20% των δασκόντων για να συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα μόρια που διαθέτει. Η ψηφορία είναι μυστική, θα δείτε τις λεπτομέρειες. Στα επιγραμματικά πρότυπα, ο διευθυντής που θα ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχει 2 χρόνια υπηρεσία σε αντίστοιχο τύπο σχολείου για να γνωρίζει την όλη λειτουργία του. Και όσον αφορά με μικρές αλλαγές στους διευθυντές της εκπαίδευσης, είναι περίπου η ίδια ημερολογία, απλώς εκεί ψηφίζουν οι διευθυντές των σχολείων. Έχει προηγηθεί δηλαδή η εκλογή των διευθυντών των σχολείων και οι διευθυντές των σχολείων, κατά διεύθυνση, είναι αυτοί που αποφασίζουν πάλι σε ένα ποσοστό 1/3 για το ποιον διευθυντή εκπαίδευσης γνωρίζουν. Δεν θα